θα μας δώσετε την ευκαιρία πριν ξεκινήσουμε να πούμε έτσι τα χρηστικά, να πάμε σήμερα, γιατί η Αθήνα θα γίνει πιο ωραία από σήμερα, να δούμε την Ιρό Παπά από την Πανεπιστημίου εκεί τα προπήλαια. Ιρό μου, καλημέρα, με αυτές τις ωραίες εικόνες. Καλημέρα σας. Στο Πανεπιστήμιο, είμαστε στην Πανεπιστημίου μπροστά ακριβώς από την Βρετανία. Αυτό που βλέπετε στα πλάνα σας είναι μια τεράστια υπεραιωνόβια ελιά ηλικίας 800 ετών. Οι ελιές έρχονται από το Αίγιο, από όπου γίνονται τα έργα της Τρενοσέ, και δεν, φυσικά τα έργα δυσκόλεψαν, μάλλον βρέθηκαν στο δρόμο και δεν μπορούσαν οι ελιές πια να μείνουν εκεί, και γι' αυτό το λόγο έχουν ταξιδέψει από το Αίγιο στην Αθήνα. Φανταστείτε ότι αν μιλάμε για από 800 μέχρι 1500 ετών ελιές, μιλάμε για την εποχή του Βυζαντίου ότι είχαν φυτευτεί στην περιοχή της Πελοποννήσου. Και καλά, αυτές οι ελιές πού θα φυτευτούν εκεί, Ιρό? Εδώ, αν μπορείς να μας βοηθήσει ο περατέρ, να δούμε την τρύπα που έχει σκαφτεί μπροστά ακριβώς από την Βρετανία, στον κήπο της Βρετανίας, σε λίγο θα το δείτε. Ναι. Είναι ανάμεσα στην Βρετανία και στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ένας μικρός κήπος. Και έρχονται άλλες τέσσερις, οι οποίες θα φυτευτούν στις Συγκρούς, τέσσερις περιοχές της Αθήνας. Όπου τεράστια είναι. Κύριε Βούρδα, πού βρέθηκαν ακριβώς? Εκεί μπροστά θα φυτευτούν και οι πέντε ελιές? Ναι. Όχι, δύο. Όχι, δύο εδώ τώρα θα φυτευτεί μόνο η μία. Οι άλλες αλλού. Και η δεύτερη, ναι. Οι δύο θα είναι εδώ και οι άλλες θα είναι στη Συγκρού και στην Βασιλή Σοφίας. Υπάρχουν πέντε σημεία σε όλη την Αθήνα. Να μας πείτε τώρα, κύριε Βούρδα, εσείς πού βρέθηκαν ακριβώς αυτές στο Αίγιο και γιατί αποφασίσατε να τις φέρετε συγκεκριμένα στην Αθήνα? Κοιτάξτε, οι ελιές, καλημέρα καταρχήν. Ο κύριος Βούρδα, να πούμε, είναι διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ. Καλημέρα, κύριε Βούρδα. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Χασαπόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Τάκη. Καλημέρα. Οι ελιές έχουν βρεθεί στα πλαίσια των απαλωτριώσεων που κάνει η ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή του έργου του σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι οι πιο παλιές που βρήκαμε στην περιοχή. Έχουν αξιολογηθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένες που έχουμε σήμερα είναι 800 χρόνων. Είναι από την περιοχή του Ελαιώνα στο Αίγιο. Και επειδή θεωρούμε κληρονομιά της χώρας αυτές τις ελιές, αποφασίσαμε να τις μεταφέρουμε, να τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία, με τη συμβολή βέβαια και του στρατού που ανέλαβε την μεταφορά αυτών των τεραστίου όγκου, όπως βλέπετε, φυτών, αλλά και του Δήμου της Αθήνας που έχει συμβάλει καθοριστικά, της ΔΕΗ που έχει προσφέρει τους γερανούς, εσείς... της Τροχέας που βοήθησε. Να σας πω, εσείς τώρα δεν είσαστε ειδικός, αλλά φαντάζομαι ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα σας το έχει πει. Θα μπορεί μια τόσο μεγάλη γέρικη ελιά να ξυλωθεί και να ξαναπιάσει ρίζες στο Πανεπιστήμιο, στην Πανεπιστημίου? Θα σας πω, αυτό μας έχει απασχολήσει πολύ έντονα. Είναι δεδομένο ότι, σας το λέω, ότι έχουν πει από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έτσι. Ναι. Και ένα μέτρο να μετακινηθεί ένα φυτό θέλει σίγουρα μία περίοδο προσαρμογής 2-3 χρόνων για να μπορέσει να αποκατασταθεί η φυσική του λειτουργία, αλλά 99% θα αποκατασταθεί πλήρως. Το ότι θα είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας με το καυσαέριο δεν επηρεάζει δηλαδή? Από εκεί που όχι, η καημένη ελιά ήταν στο Αίγιο, μάλιστα, σε καθαρό αέρα? Όχι, δεν επηρεάζει αυτό, και έχουμε διασφαλίσει σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο εδώ στην Βρετανία, αλλά και με το Δήμο της Αθήνας, τους υπόλοιπους χώρους, για τη συνεχή του συντήρηση, ναι, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Αλλά εσείς τα έχετε διασφαλίσει, αλλά άμα γίνει καμιά διαδήλωση... Ποιος είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, είναι δίπλα? Να μην πούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Και θα το σεβαστούν όλοι. Ελπίζω. Είναι και ο κύριος Αποστολόπουλος. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το όλο εγχείρημα. Εμείς, επειδή η πόλη της Αθήνας έχει ουσιαστικά σαν σύμβολο της την ελιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που υποδεχόμαστε αυτούς τους καινούριους εντός εισαγωγικών δημότες, γιατί πραγματικά πρόκειται για ιστορικά δέντρα. Είναι κάτι εντυπωσιακό, νομίζω, και για τα ελληνικά δεδομένα. Κύριε Αποστολόπουλε, με συγχωρείτε, εσείς που τα ξέρετε πολύ καλά, ακούστε λίγο. Τα ξέρετε πολύ καλά τώρα και ζείτε στο κέντρο της Αθήνας κτλ. Με τα επεισόδια που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας, θα αντέξουν αυτές οι ελιές? Κοιτάξτε, ευελπιστούμε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω ότι η ευαισθησία ακόμη και κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα απέναντι σε δέντρα τα οποία είναι, πρέπει να σεβαστούν, δηλαδή αυτούς τους γίγαντες των 800 χρόνων. Εδώ πέρα έχουμε. Πρέπει να βάλετε μια περίφραξη εκεί. Πρέπει να βάλετε μια περίφραξη κάπου. Μια επιγραφή, θα κάνουμε, να βάλετε. Και άμα βάλουν την επιγραφή, ξέρεις ότι σώσουν οι άλλοι. Εδώ κάθε το κεφάλι της κυβέρνησης κόβεται κάθε μήνα.
χρειάζονται ειδική συντήρηση σίγουρα και ειδική και προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Αλλά θέλω να πω και εγώ λίγο κάτι, γιατί πραγματικά είναι μια γιγαντία επιχείρηση. Όπως βλέπετε και εσείς, ο γερανός της ΔΕΗ είναι τεράστιος, ο στρατός έχει κινητοποιηθεί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον Υπουργό, ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε προσωπικά για το ζήτημα. Έκανε μεγάλη προσπάθεια και πραγματικά χωρίς συμβουλή του δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Φυσικά και όλους τους άλλους τους φορείς. Όχι, πραγματικά μόνο πιστεύω στρατός και φορείς όπως η ΔΕΗ και η ΕΡΓΟΣΕ θα μπορούσαν να φέρουν σε πέρας κάτι τέτοιο. Και πραγματικά το ιδιαίτερο, ήταν, υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις ψηφικές φορείς. Οι άλλες τρεις που θα φυτευτούν, Οι άλλες θα φυτευτούν καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί πάντα υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα παρτέρι το οποίο βρίσκεται διάκου και συγκρού, στην αρχή της συγκρού, στο δρομέα στο Χίλτον και μία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που θα την υποδεχτούν εκεί. Με πολύ χαρά και σαν σύμβολο της ειρήνης. Τόση δουλειά έκανε ο Καμένος για να έρθουν οι Έλληνες στο Σύνταγμα και στην Πανεπιστημίου, να μην μπει και μία έξω από το Υπουργείο. Τουλάχιστον να σου πω κάτι στο Υπουργείο, πάντως νομίζω ότι θα επιζήσει. Με καλή διάθεση το λέμε. Είναι η μόνη που θα επιζήσει. Είναι θετικό ότι ανταποκρίθηκε ο κύριος Καμένος και έκανε όλη αυτή τη βοήθεια το Υπουργείο με το στρατό κλπ. Έδειξε πολύ μεγάλη ευαισθησία και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι σε αυτές τις μέρες που περνάμε η παρουσία μιας ελιάς που συμβολίζει την ειρήνη έχει και ένα ιδιαίτερο νόημα με όλα αυτά που γίνονται, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βούρδα. Ευχαριστούμε εμείς και εσάς, ευχαριστούμε κύριε πάρα πολύ και θα είμαστε άμα εδώ. Άμα βλέπαμε και κάποια κουκουβάγια πάνω στην ελιά θα ήταν πλήρως τα σύμβολα της Αθήνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κοιτάξουμε σιγά σιγά να φέρουμε και κουκουβάγες με την ενίσχυση του πρασίνου. Έτσι, έτσι. Θα είμαστε σε ζωντανή σύνδεση συνέχεια εκεί στην Πανεπιστημία όταν σιγά σιγά αυτό θέλει πάρα πολύ ώρα για να σηκωθεί βέβαια η ελιά, να τοποθετηθεί. Αν προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής να το ξαναδείξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να ρίξει και η ρο εκεί λίγο χώμα έτσι για το καλό. Να πιάσει. Λοιπόν, να πιάσει η ελιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο.